Αδέλφοι, συζητάμε σήμερα τα τελευταία δημοσιονομικά μέτρα με βάση τη συμφωνία. Μέτρα που ομολογουμένως είναι δύσκολα για όλους μας. Και για την κοινωνία και για την κυβέρνηση, αλλά και για εμάς τους βουλευτές. Είναι όμως τα τελευταία μέτρα προκειμένου να οδηγηθούμε μετά με σίγουρα βήματα ως κοινωνία και οικονομία σε μια άλλη προοπτική, διαφορετική από αυτή που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν σχεδιάσει. Είμαστε στη φάση ψήφιση των τελευταίων μέτρων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στήριξε και η αντιπολίτευση το προηγούμενο καλοκαίρι. Παρόλο που κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης μοιάζει να το έχετε ξεχάσει. Από την πληθώρα των ρυθμίσεων που συζητάμε σήμερα, θέλω να σταθώ σε δύο, τις οποίες θεωρώ σημαντικές και με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό πρόσημο, που μπορεί να μοιάζουν υποδιέστερες, αλλά απασχολούν πολύ, ιδίως όσους έχουν στραμμένο το βλέμμα στις κινήσεις της κυβέρνησης για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, που ανατρέπουν μνημονιακούς νόμους και αναδεικνύουν ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι αποτελεσματική και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Αναφέρομαι στις ρυθμίσεις για τη μικρή ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ, αλλά και στους δασικούς χάρτες. Ρυθμίσεις που σχετίζονται άμεσα με τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Με αυτές τις ρυθμίσεις η κυβέρνηση πέτυχε κάτι που δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε δεδομένο. Ακυρώνει τους μνημονιακούς νόμους ιδιωτικοποίησης που αφορούσαν στη δημιουργία και πώληση της μικρή ΔΕΗ, με την απόσπαση του 30% της ΔΕΗ και στην πώληση του 66% του ΑΔΜΙΕ της θηγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ, η οποία διαχειρίζεται τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό, συνάδελφοι, είναι πολιτική νίκη. Με τις νέες διατάξεις κατοχυρώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας τόσο της ΔΕΗ όσο και του δικτύου υψηλής τάσης που κατέχει ο ΑΔΜΙΕ, ενός σημαντικού εργαλείου χάραξης πολιτικής στον ενεργειακό τομέα. Η απόλυτη διασφάλιση της πλειοψηφίας του δημοσίου σε συνδυασμό με την πλήρη αυτονόμηση από τη ΔΕΗ αλλά και τη σύμπραξη με εταιρεία που διαχειρίζεται δίκτυα στην Ευρώπη αναμένεται να ενδυναμώσουν αυτό το εργαλείο ανάπτυξης προκειμένου να στηρίξει ακόμη πιο αποτελεσματικά και προς τη σωστή κατεύθυνση τη συνολική προσπάθεια εξόδου της χώρας από την ύφεση και τη λιτότητα. Σήμερα η λύση που προωθείται διασφαλίζει ότι η ΔΕΗ θα παραμείνει η ισχυρή εταιρεία ηλεκτρισμού αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον διαμοιρασμού των βαρών και των κινδύνων. Και αυτό είναι σε αντίθεση με τα σχέδια των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη βίαιη απελευθέρωση της αγοράς με την απόσπαση της μικρή ΔΕΗ και την παράδοσή της σε ιδιώτες με πρόσχημα την ισορροπία του ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό μπορεί πλέον να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η κοινωνική διάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με επάρκεια και με χαμηλές τιμές. Χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νέα δημόσια εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση με κοινωνικό πρόσημο για την οργάνωση και λειτουργία τους. Η ενεργειακή αγορά αλλάζει. Από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα τίθενται νέοι στόχοι για μείωση του άνθρακα και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αλλαγές που έρχονται είναι σημαντικές και σε αυτές η λύση δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά ούτε και ένας κακός νοούμενος κρατισμός του παρελθόντος. Και σε αυτή την οπτική έρχονται να συνηγορήσουν και οι ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες. Η ύπαρξη κυρωμένων και αδιαφυσβήτητων δασικών χαρτών είναι αναγκαία. Όχι γιατί αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, αλλά γιατί είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για τη χάραξη αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Μέχρι σήμερα, κυρωμένους δασικούς χάρτες δεν έχουμε, συνάδελφοι, παρόλο που έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και αυτό δεν αφήνεται μόνο στα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, αλλά κυρίως στην υποχώρηση των προηγούμενων κυβερνήσεων στα πελατειακά δεσμά που είχαν δημιουργήσει με όλους όσους επί σειρά ετών παρανομούν και αυθαιρετούν εις βάρος του περιβάλλοντος. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται αντανακλούν τη σαφή πολιτική βούληση οριστικής καταγραφής των δασών της χώρας και την προστασία της δημόσιας περιουσίας. Μόνο αν και όταν θα έχουμε δασικούς χάρτες και χρηματολόγιο και μάλιστα με αυτή τη σειρά και όχι το ανάποδο στο οποίο οδηγούμαστε όλα αυτά τα χρόνια, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για σταμάτημα των παθογενειών του παρελθόντος.
Η διαδικασία για το ξεμπλοκάρισμα των δασικών χαρτών που περιγράφουν οι προτινόμενες ρυθμίσεις είναι σημαντικές. Εμπλέκουν εκ νέου τις δημόσιες διευθύνσεις δασών και αυτό όχι από αιμονή σε αναχρονισμούς και ιδιοληψίες περικρατισμού, αλλά γιατί πρόκειται για τις αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης και προάσπισης και των δασών και της δημόσιας περιουσίας. Γιατί ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να είναι ούτε διακοσμητικός, ούτε απλώς μεσολαβητής για το μοίρασμα των χρηματοδοτήσεων. Γιατί οφείλουμε να έχουμε ένα δημόσιο τομέα που να λειτουργεί επί της ουσίας για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και παράγοντας τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο συγκεκριμένου και στενού χρονοδιαγράμματος για τους δασικούς χάρτες υπάρχει πεδίο συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είτε υπό την καθοδήγηση των διευθύνσεων δασών είτε υπό την καθοδήγηση της ΕΚΧΑ η οποία θα πρέπει να υποβάλει και τις προτεραιότητες σε σχέση με το πρόγραμμα της κτηματογράφησης. Η συνεργασία αυτή με τον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μπει σε νέες βάσεις, ώστε να μην σπαταλάτε το σπάνιο πλέον δημόσιο χρήμα και να υπάρχει αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Θεσμοθετούνται περισσότερο επιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και η συντόμευση των απαιτούμενων χρόνων για το έργο των δασικών χαρτών που αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών μαζί με την κτηματογράφηση. Ακόμα γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανέκυψαν από την αδυναμία συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσπευσης του έργου και της άμεσης ανάρτησης των ήδη θεωρημένων δασικών χαρτών, γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αντιρρήσεων που θα δεχθούν οι επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια απεμπλοκής της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών από τα προβλήματα προδομικής φύσεως που σχετίζονται με την νομιμότητα έγκρισης ή ακόμη και με την ίδια απουσία έγκρισης των σχεδίων πόλης ή οικισμών της χώρας. Στην ουσία εισάγεται μια διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται διαφορετικές διαδικασίες για την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών για τις περιοχές αυτές. Σε αυτό το σημείο συγκεντρώνεται και η κριτική που δέχονται αυτές οι ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα στα άρθρα που περιγράφουν την αποτύπωση των οικισμών και των σχεδίων πόλης ανάλογα με τον βαθμό νομιμότητάς τους και την ολοκλήρωση του πολυοδομικού του σχεδιασμού. Τα νόμιμα εγκεκριμένα όρια οικισμών αποτυπώνονται με πορτοκαλί χρώμα, τα νομότυπα αλλά όχι εγκεκριμένα όρια οικισμών πρώτου 23 με κίτρινο και τα άτυπα. Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχει μιλήσει κανένας άλλος. Θα ήθελα λίγο να πρέπει να ακουστεί και αυτό. Αλλά όχι εγκεκριμένα όρια οικισμών πρώτου 23 με κίτρινο και τα άτυπα, μη θεσμικά περιγράμματα και όχι όρια οικιστικών πυκνώσεων που δεν αντιστοιχούν σε οικισμούς πρώτου 1923 και δεν καλύπτονται από καμιά από τις προϋποθέσεις της κατηγορίας του κίτρινου ορίου, αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Και επιμένω, συνάδελφοι, σε αυτά τα σημεία, γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ως σήμερα η αμφισβητούμενη δόμηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων είναι η αιτία για τη μη ύπαρξη μέχρι σήμερα δασικών χαρτών. Είναι η αιτία για τη συνέχιση της πάσης φύσης αυθαιρεσιών. Και είναι ο λόγος που δαιωνίζεται το πελατειακό κράτος που τόσα χρόνια έστησε ο δικοματισμός. Είναι φανερό ότι η παρούσα κυβέρνηση αναλαμβάνει το κόστος χαρτογράφησης και κατοχύρωσης των δασών της χώρας. Και μαζί με αυτό έρχεται να αναδείξει και όλα τα πολυοδομικά προβλήματα των τελευταίων 40 χρόνων τουλάχιστον. Τελείωσε. Ο νεολογισμός των οικιστικών πυκνώσεων. Δώσατε σε άλλους και έχετε μηδενίσει και το χρόνο. Στον προηγούμενο μιλητή μηδενίσατε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά σας έχω δώσει επιπλέον. Ο νεολογισμός των οικιστικών πυκνώσεων έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη. Αλλά έχει έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Θέλουμε την προστασία των δασών και το σταμάτημα της αυθαιρεσίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εθελοτυφλώντας. Η αμφισβητούμενη δόμηση δεν μπορεί να ναρκοθετήσει για ακόμη μια φορά την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και να θέσει σε κίνδυνο την κτηματογράφηση της χώρας. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι για όλες τις περιοχές συντάσσεται δασικός χάρτης. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι μέχρι την οριστική επίλυση των πολυοδομικών ζητημάτων η δασική νομοθεσία θα συνεχίζει να εφαρμόζεται.
εφαρμόζεται για τις κίτρινες και ιώδεις περιοχές. Δεν απεμπολείται καμία σπιθαμή προστασίας της φύσης και των δασών. Δεν νομιμοποιείται κανένας αυθαιρετούντας. Η διαχείριση των πάσης φύσης οικισμών ή πυκνοτήτων δεν συνεπάγεται αυτονόητα και πελοδόμηση. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και η περιβαλλοντική τους διαχείριση. Αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπακογιάννη, έχει το λόγο.